Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε την πολιτική επικαιρότητα με την Σάγια Τετζαουσίδου, την πρόεδρο της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων. Σάγια, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημήτρη, και καλησπέρα στη Δυτική Μακεδονία. Να είσαι καλά, να ξεκινήσουμε λίγο από την Μητρόπολη Αθηνών, όπου τελέστηκε εξόδιος ακολουθία του τέος βασιλιά Κωνσταντίνου. Από το πρωί ήσουν εκεί και παρακολούθησες την εξόδιος ακολουθία. Να μας δώσεις το ρεπορτάζ. Και προεξάρχοντας μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, ήταν και ο Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης Παύλος. Παύλος. Να πούμε, Δημήτρη, ότι από τις 5 το πρωί άρχισε να έρχεται ο κόσμος και αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι εκτός από τους πολύ μεγάλους ανθρώπους που είναι λογικό να γνωρίζουν την ιστορία και αν θέλεις να πρόσκειται στο θεσμό της Βασιλείας, να τους αρέσει να είναι ένθερμοι οπαδοί, υπήρχαν και πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ήταν με τα παιδιά τους, αλλά και νέοι άνθρωποι, δηλαδή όταν λέω νέοι 20-25-30 ετών, και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Ρωτήσαμε πολλούς από αυτούς γιατί είναι εκεί. Κάποιοι μας αντιπαράθεσαν το ερώτημα και μας είπαν γιατί όχι, προτιμούμε τη Βασιλεία από την Προεδρία. Βέβαια ξέρουμε ότι στην Ελλάδα έχει λυθεί αυτό το θέμα εδώ και πολλά χρόνια, αλλά σε κάθε περίπτωση ο καθένας είναι ελεύθερος να πιστεύει ό,τι θέλει. Το θέμα είναι πιο ότι τηρήθηκε όλο το τελετουργικό, 6 ώρα έφτασε η σωρός του τέος βασιλέως στο παρεκκλήσι και με πραγματική πειθαρχία οι άνθρωποι έμπαιναν μέσα, προσκυνούσαν και έβγαιναν. Παρατάθηκε μάλιστα για μία ώρα αυτό, ενώ έπρεπε, θα έλεγε στις 10 η ώρα το προσκύνημα, παρατάθηκε μέχρι τις 11 και όσοι πρόλαβαν, πρόλαβαν, γιατί πίστεψε με, η ουρά ήταν πάρα πολύ μεγάλη, πάρα πολλοί κόσμος δεν πρόλαβε να πει το ίστατο χαίρε, όμως παρέμεινε εκεί στην, γύρω από τη Μητρόπολη προκειμένου και να δει τους εστεμένους που ερχόντουσαν για να παραστούν στην τελετή, αλλά και για να τιμήσουν τη μνήμη του τέος βασιλιά αλλά και της βασιλικής οικογένειας. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι ότι πολλοί από τους παρευρισκόμενους γνώριζαν αυτούς που επρόκειτο να έρθουν και μάλιστα τους αποκαλούσαν με τα μικρά τους ονόματα και τους φώναζαν προκειμένου να τους χαιρετήσουν την ώρα που κατέβαιναν από τα ειδικά βαν που τους μετέφεραν από το ξενοδοχείο μέχρι την εκκλησία. Ήταν και αρκετοί Έλληνες. Συγκεκριμένος βέβαια ήταν ο αριθμός, γιατί ξέρουμε ότι μέσα στην Μητρόπολη υπήρχαν ειδικές θέσεις για τον καθένα, οπότε οι λίγοι καλοί φίλοι της οικογένειας ήταν παρόντες. Να πούμε ότι την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Πεκραμένος, ήταν και η κυρία Μενδώνη ως υπουργός πολιτισμού και αθλητισμού, αλλά παρέστη και ο Μάκης Βορίδης με τη γυναίκα του. Ο υπουργός εσωτερικών, ο κύριος Βορίδης. Όχι ως υπουργός, ως ιδιώτης, γιατί είπαμε ότι ξέρουμε ότι ο Κωνσταντίνος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι μπορεί ο καθένας ελεύθερα να κάνει ό,τι θέλει. Και είδαμε και τον πρώην πρωθυπουργό, τον Αντώνη τον Σαμαρά, μαζί με τη σύζυγό του, βουλευτές, τον κύριο Κουμουτσάκο και τον κύριο Μπογδάνο, την βαφτιστιά του, την Άννα Μισελ Ασημακοπούλου, την ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Σωστά. Ο Σαμαράς, να πούμε, ο Αντώνης ο Σαμαράς, ότι πήγε στο παρεκκλήσι, δεν παρέστη μετά στην Μητρόπολη. Η τελετή μέσα, την οποία παρακολουθήσαμε μέσω του εθνικού μας καναλιού, της ΕΡΤ, γιατί κανείς δεν είχε πρόσβαση, ήταν μια σεμνή τελετή. Όλοι κάθισαν στις θέσεις με τα ονόματά τους και αφού ανεγνώστησαν και οι επικίδοι, ο βασιλιάς, ο τέος βασιλιάς, οδηγήθηκε στο Τατόι προκειμένου να ταφεί δίπλα στους γονείς του που ήταν και η τελευταία του επιθυμία. Να πούμε επίσης ότι τα τελευταία χρόνια, τα αρκετά τελευταία χρόνια θα έλεγα, ζούσε στην Ελλάδα, ήταν το αγαπημένο του μέρος η Ελλάδα, ποτέ δεν ξέχασε την Ελλάδα, το έλεγε πάντα όπου στεκόταν, μιλούσε για αυτήν, τα παιδιά του γνωρίζουν ελληνικά, έχουν την ελληνική παιδεία και μάλιστα όταν κάποια στιγμή σε συνέντευξη του είχαν πει ότι θα πρέπει να κάνει αίτηση για να πάρει την ηθαγένεια,
είχε ρωτήσει, μα είναι δυνατόν, εγώ έχω γεννηθεί από Έλληνες ζώνης, γεννήθηκα στην Ελλάδα, δηλαδή Μάλιστα. ένας Γιουγκοσλάβος μπασκετμπολίστας μπορεί πιο εύκολα να έρθει να πάρει την ηθαγένεια ή την υπηκότητα και εμένα μου ζητάτε να κάνω τα χαρτιά μου. Αυτό ήταν ένα θέμα το οποίο τον είχε επικράνει πάρα πολύ, του αφαίρεσαν δηλαδή το διαβατήριο και με νόμο η ηθαγένεια, κάτι που θεωρούσα παράδεκτο. Και την ιστορία βέβαια τη γνωρίζουμε, η ιστορία είναι συγκεκριμένη και από εκεί και πέρα ο καθένας μας μπορεί να κρίνει. Μάλιστα, ωραία. Τώρα να πάμε να δούμε και άλλα θέματα. Να πούμε ότι σήμερα δόθηκε παράταση για ένα επιπλέον χρόνο της θητείας του αρχηγού ΓΕΘΑ στρατηγού Κωνσταντίνου Φλόρου, επιλογή ως αρχηγού ΓΕΘΑ του αντιστρατήγου Άγγελου Χουδελούδη και νέος αρχηγός ΓΕΘΑ αντινάβαρχος Ιωάννης Δρυμούσης. Έχουμε απερχόμενους αρχηγούς, τον αντιστράτηγο Χαράλα Μπολαλούς και τον αντιφάναβαρχο Στυλιανό Πετράκη. Και σιγά σιγά πλησιάζουμε προς τη ημερομηνία των εκλογών, ανεβαίνει το πολιτικό κλίμα. Σάγια, ακούσαμε σήμερα και το Γιάννη Οικονόμου στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών να αφήνει εχμές στο ΣΥΡΙΖΑ ότι ο Πρωθυπουργός βλέπει τους πολίτες εκεί που ο ΣΥΡΙΖΑ βλέπει ψηφοφόρους, τόνισε ο κύριος Οικονόμου. Για να τα σχολιάσουμε. Σωστά. Να πούμε καταρχήν για τον Φράγκο ότι περιμέναμε να γίνει αυτό, δηλαδή να παραταθεί η θητεία του για έναν ακόμη χρόνο και αυτό αν θέλεις είναι ένα... Του στρατηγού Κωνσταντίνου Φλόρου, ναι. Καλής, ναι, καλής, τι είπα εγώ, συγγνώμη. Φράγκος, ναι, δεν πειράζει. Συγγνώμη, ναι, του Φλόρου. Αυτό είναι μια καλή κίνηση, αν θέλεις, μια κίνηση που δείχνει ότι του έχει εμπιστοσύνη ο Πρωθυπουργός, ανανεώνει δηλαδή την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του, γιατί τελευταία είχαν ακουστεί όλα αυτά για τις παρακολουθήσεις. Καταλαβαίνεις ότι μόνο καλό δεν έκαναν και είχαν δημιουργήσει διάφορες παραφιλολογίες. Τώρα, όσον αφορά τις εκλογές, βλέπουμε ότι η Τουρκία αρχίζει και ξεκαθαρίζει, γιατί έχουμε πει ότι μαζί με την Τουρκία έχουμε το ίδιο διάστημα, έχουμε και εμείς εκλογές. Mm-hmm. Απλά δεν ξέραμε την ακριβή ημερομηνία. Η Τουρκία λοιπόν τίνει να κλειδώσει προς το Μάιο. Εμείς δεν το έχουμε ξεκαθαρίσει ακόμα. Ίσως εμείς να προηγηθούμε λίγο, γιατί ξέρουμε ότι οι δικές μας εκλογές δεν θα έχουν από την πρώτη Κυριακή. Το πιο σίγουρο είναι ότι δεν θα έχουμε αποτέλεσμα, που σημαίνει ότι θα χρειαστεί μετά και ένα διάστημα για να πάμε στις δεύτερες. Οπότε οι πιθανές ημερομηνίες που συζητώνται και που ακούγεται ότι είναι πολύ πιθανό, είναι το 9 Μαΐου, το 9 Απριλίου, συγγνώμη, και 21 Μαΐου. Αυτό θα το μάθουμε όμως πολύ σύντομα. Όσον αφορά τώρα την πολιτική αντιπαράθεση, βλέπουμε ότι ανεβαίνουν οι τόνοι και μάλιστα μετά την τελευταία μαρτυρία της γραμματέως του κυρίου Καλαιουρίτσα σχετικά με τις τσάντες, με πόσες χιλιάδες ευρώ δεν ξέρουμε, που πηγαίνουν έρχονταν στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, έχει προκαλέσει πολύ μεγάλο θέμα, μιας και κανείς δεν μας έχει απαντήσει για το τελικά τι γινόταν με αυτές τις τσάντες και μάλιστα η ίδια η γραμματέας του κυρίου Καλογρίτσα υποστήριξε όταν τη ρώτησε η αναγκρίτρια πόσα ήταν αυτά τα χρήματα, της είπε 1 εκατομμύριο ευρώ και είπε όχι πολύ περισσότερα, γι' αυτό και το λόγο κιόλας, ο Καλογρίτσας δεν επέστρεψε τα 3 εκατομμύρια της εγγύησης όταν γινόταν η διαδικασία των αδειών. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αφήνει ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό και σκιές να πλανώνται πάνω στο τι γινόταν τότε και κάτω από το τραπέζι. Γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι είναι ένα θέμα που το έχει σηκώσει πολύ ψηλά η Νέα Δημοκρατία, την αδιαφάνεια δηλαδή με τον τρόπο που έγινε η διαδικασία και με έναν Νίκο Παπά ο οποίος απειλεί με μηνύσεις και τους βουλευτές που τους βλέπουμε καλεσμένους σε τηλεοπτικά δίκτυα να αποφεύγουν εντέχνως να απαντήσουν προσπαθώντας να ρίξουν την μπάλα αλλού. Ωραία. Τώρα, επειδή μιλήσαμε για εκλογές, είδαμε χθες και ένα δημοσίευμα στον Ελεύθερο Τύπο. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος, όπως είπαμε, για το κλείδωμα των ψηφοδελτίων των κομμάτων. Γιατί η Δημοκρατία η κατάρτιση ήταν λίγο πιο σχετικά πιο εύκολη, γιατί και με βάση το καταστατικό του κόμματος, όσοι έχουν εκλεγεί θα είναι εκ νέου υποψήφιοι. Δηλαδή, δεν μπορεί κάποιος που είναι εν ενεργεία να μην είναι υποψήφιος, εκτός αν συμβαίνει κάτι άλλο, όπως είδαμε κάποιες περιπτώσεις. Είχαμε κάποιες παρετήσεις και διαγραφές. Και σύμφωνα με το δημοσίευμα, για να το σχολιάσουμε, να πούμε ότι στην Καστοριά Νέα Δημοκρατία, από ό,τι λέει, η μάχη θα γίνει μεταξύ του νυν βουλευτή, λέει Ζήση Τζικαλάγια, και της Μαρία Αντωνίου, λέει το Ελεύθερος Τύπος. Στην Κοζάνη Νέα Δημοκρατία
εκτός από τους νυν βουλευτές υποψήφιοι, οπότε λέει το δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπου, να πούμε, θα είναι, λέει, εκ νέου η Χρόνης Ακριτίδης και Πόπης Εμερτζίδου. Στα Γρεβλά, μετά την υπόθεση Πάτσι, ακούγονται Λεωνάρδος Καντάρης και Θανάσης Σταυρόπουλος. Για τη Φλόρινα δεν υπάρχει ονοματολογία, αλλά αυτή τη στιγμή τα ονόματα που ακούγονται πλην του νυν βουλευτή του Γιάννη του Αντωνιάδη είναι Σταύρος Παπασωτηρίου, ο Στάθης Κωνσταντινίδης, ο πρώην βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, ο Παναγιώτης Πασκαλίδης, ο δήμαρχος Πρεσπών, ο Μάκης Ιωσήφιδης, ο πρώην δήμαρχος Αμιντέου, και ο Γιάννης Κιωσές, περιφερειακός σύμβουλος και πρώην αντιπεριφερειάρχης της Φλόρινας. Εδώ δεν έχουμε γυναίκες. Πολλά ακούγονται, αλλά μέχρι να δούμε τις επίσημες λίστες, Άγια, κρατάμε μικρό καλάδι, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ναι, έχουμε πει, Δημήτρη, ότι μετά τις 15 Ιανουαρίου θα αρχίσουν πλέον να ανακοινώνονται τα ονόματα, και αυτό περιμένουν όλοι, γιατί νομίζω ότι ο χρόνος πλέον τρέχει, δεν υπάρχει περιθώριο για αναβολές, και θα πρέπει να προετοιμαστούν οι υποψήφοι. Είναι πολύ σημαντικό αυτός που θα πάρει, αν θέλεις, που θα δεθεί σε ένα ψηφοδέλτιο, είναι άδικο να μην έχει την ίδια, τον ίδιο χρόνο, αν θέλεις, να τον μάθει ο κόσμος, γιατί οι ήδη υπάρχοντες βουλευτές, είτε το θέλουν είτε όχι, έχουν ένα έργο το οποίο μπορεί να κρίνει θετικά ή αρνητικά ο κόσμος. Αυτοί όμως που θα μπουν τώρα στο στίβο πρέπει να αποδείξουν, να μιλήσουν, να τρέξουν, να γνωρίσουν τον κόσμο, οπότε θα πρέπει να, αν θέλεις, να διεκδικήσουν από έναν ήδη υπάρχον βουλευτή ή υπάρχουσα, δεν ξέρουμε αν θα είναι γυναίκα. Σε κάθε περίπτωση βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν πολλές γυναίκες, η απουσία δηλαδή γυναικών στα ψηφοδέλτια. Αυτό είναι κάτι που εμένα προσωπικά με προβληματίζει, όχι γιατί θεωρώ πάντα ότι οι γυναίκες είναι καλύτερες από τους άντρες, αλλά γιατί, επειδή για χρόνια μιλάμε για αυτή την ποσόστοση και την ισότητα που κάποτε τέλος πρέπει να γίνει. Βλέπουμε σε ευρωπαϊκές χώρες πόσο το τηρούν αυτό, και πραγματικά τα ψηφοδέλτια τους είναι, αν θέλεις, μοιρασμένα, και καταφέρνουν να έχουν κυβερνήσεις που να έχουν κατά το ίμιση γυναίκες και άντρες. Ας παραδειγματιστούμε και εμείς και να καλέσουμε περισσότερες γυναίκες, να τις εμπιστευτούμε, γιατί μέχρι τώρα, αν κάτσεις και κάνεις μια αναδρομή στο εκλογικό μας σύστημα και γενικά στις κυβερνήσεις που έχουν περάσει, θα δεις ότι ελάχιστες είναι οι γυναίκες που συμμετείχαν στα ψηφοδέλτια ή είχαν υπουργικές θέσεις. Άρα λοιπόν, ας δώσουμε την ευκαιρία σε αυτή την κατηγορία των πολιτών, να το θέσω έτσι, να διεκδικήσει αυτό που θα μπορούσε ίσως να κάνει. Ωραία. Αυτά από την πολιτική επικαιρότητα. Θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Πολλά τα θέματα, και σιγά σιγά όσο περνάει ο καιρός τώρα, μέχρι να έρθει και η ημερομηνία των εκλογών, γιατί από ό,τι είπε και ο Γιάννης Οικονόμου, η Νέα Δημοκρατία δεν θα αφήσει τη χώρα κυβέρνητη. Μένει να δούμε τώρα πότε θα είναι, για να ξεκινήσουν και οι ανακοινώσεις των υποψηφίων βουλευτών και σιγά σιγά να ξεκινήσει η εκλογική διαδικασία, Σάγια. Ο στόχος, Δημήτρη, της κυβέρνησης είναι να μπορέσει όσο περισσότερο να ανεβάσει τα ποσοστά της, να έχει δηλαδή αυτοδυναμία, αν μπορεί και από την πρώτη Κυριακή, και σε κάθε περίπτωση, αν δεν μπορέσει από την πρώτη, να έχει εταίρους κάποια, αν μπορώ να το πω έτσι, σε κάποια κόμματα τα οποία θα μπορέσει να συνεργαστεί. Ξέρουμε ότι έχει αποκλείσει κάποιους, όπως το ΣΥΡΙΖΑ, όπως το Βελόπουλο, όχι τον Ανδριάκη, οπότε αναμένουμε και εμείς να δούμε με ποιους θα μπορούσε να συνεργαστεί. Αν όμως με όλα αυτά που ήδη έχει εξαγγείλει, όπως είπαμε, την αύξηση των συντάξεων, την αύξηση του κατώτατου του μισθού, τα επιδόματα που δίνει για την ενίσχυση των χαμηλών συνταξιούχων, των ανέργων, των ανθρώπων που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε ανεργία, και τα προγράμματα που ξεκινάνε μέσω ΟΑΕΔ και συνεχίζουν να υπάρχουν, νομίζω ότι με το καλάθι του νοικοκυριού που πάει από ό,τι φαίνεται καλά, με το Market Pass που θα ξεκινήσει σε λίγο, όλα αυτά, βέβαια υπάρχει και η αντίπερα όχθη που λέει ότι δεν μπορείς να κάνεις πολιτική και με επιδόματα. Συμφωνούμε, θέλουμε κάτι πιο μόνιμο, αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης το θέλει αυτό, γιατί σίγουρα η σκέψη του δεν είναι να βγει και να είναι ένας πρωθυπουργός που θα βγει με τα επιδόματα, αλλά θα έχει μια καλή οικονομική πολιτική που θα φέρει τη χώρα
στην τροχιά που ήμασταν πριν από λίγα χρόνια. Ωραία. Να σας ευχαριστήσω για την ενημέρωση και παρέμβαση. Θα είμαστε και αύριο στα Δελτία Ειδήσεων, γιατί έχουμε να σχολιάσουμε πολλά που είδαμε και σήμερα. Καλή συνέχεια για στην πρόεδρο της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων, τη Σάγια Τζαουσίδου. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.